Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ, κι εγώ. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, καλά είσαι. Έχεις... μας έχεις τσακίσει, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Ναι, κάνεις κάτι. Δεν το κάνω επίτηδες. Όχι, το κάνεις λίγο επίτηδες. Επίτηδες. Okay. Δηλαδή αυτό το συνέστημα που βγαίνει από τις μουσικές που κάνεις δεν είναι... Αυτό είναι από την καρδούλα μου μέσα, πραγματικά. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μέσα από την καρδιά σου. Σου πω κάτι, είσαι από τα Γεννητσά. Ολόκληρος. Μέσα από τα Γεννητσά. Ολόκληρος. Ναι, μέσα από τα Γεννητσά. Η περιοχή που ζούμε λέγεται Συνοικισμός. Είμαστε μια ιδιαίτερη μερίδα γιατί, των Γεννητσών. Γιατί. Μας λένε λίγο πιο λοξούς κάπως, ρε παιδί μου. Είμαστε πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ράτσα. Το ξέρω μου, πάρα δηλαδή. Πολύ καλά, γιατί και εμένα οι παππούδες μου από την Ανατολική Θράκη ήρθαν και πήγαν στα Γεννητσά. Και έχουμε. Εξού και το Τσιτρούδης. Τσιτρούδης. Το ούδης είναι η κατάληξη. Εμάς ήταν Φωτιάδης. Okay. Φωτιάδηδες και γιουβαρλάκηδες. Γιουβαρλάκηδες. Ναι, έχουμε πάει στο Αχλαδοχώρι, έχουμε σπίτια. Α, κοντά είναι. Ναι. Παιδιά, είστε κοντογειτόνι τώρα. Βέβαια, δεν έχουμε πια καμία επαφή με αυτά τα μέρη, γιατί όταν πέθανε οι παππούδες, δεν ξαναπήγε κανένας επάνω. Είναι ωραία, είναι ωραία έξω από τα Γεννητσά. Έχει ωραίο κάμπο. Έχει ωραίο κάμπο. Έχει ωραίο πηγαίνεις κάμπο. Εσύ. Εννοείται. Κάθε πότε, ας πούμε, επιστρέφεις. Ζουν οι γονείς μου εκεί, υπάρχουν φίλοι παλιοί. Οπότε Χριστούγεννα, Πάσχα. Είσαι πάντα εκεί. Είναι πολύ οπότε κάνουμε συναυλίες πάνω, πάω, πηγαίνω, τους βλέπω. Είναι πολύ εύφορος τόπος. Είναι, είναι. Ροδάκινα. Βερίκοκα. Βερίκοκα. Έχει πάρα πολύ ωραία. Πώς να σου πω. Έχει και ένα πολύ ωραίο εκτροφείο σαλιγκαριών εκεί. Πώς δεν έχει τύχει να πάω. Δεν έχει τύχει να πάω. Γιατί από εκείνα τα μέρη, δηλαδή αν πας, ας πούμε, Γιάννητσα. Δεν είναι τόσο τουριστικά. Ναι, δηλαδή φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, πας στη Γιάννητσα. Μετά έχει Έδεσα. Πιο πολύ θα πας στην Έδεσα. Ναι, πιο πολύ θα πας. Αλλά ας πούμε. Η ανάμνησή σου από τα Γεννητσά ποια είναι? Η ανάμνησή μου είναι γλυκιά από τα Γεννητσά, παρόλο που εκεί μεγαλώνοντας δεν μας πρόσφερε αυτά που θέλαμε εμείς, γιατί είχαμε όνειρα ότι θέλαμε π.χ. να πάμε να ζήσουμε στο Σιάτλ και να γίνουμε η καινούργια Νιρβάνα, όπως αναφέρατε για το στούντιο που είχαμε κάνει, τέλος πάντων. Mm. Οπότε κάναμε κοπάνες για πολλούς και διάφορους λόγους, πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν μείνει οι φίλοι καρδιακοί αυτοί που ζήσαμε τα ωραία τα χρόνια. Και εμένα ανήκει η καρδιά μου εκεί πέρα με έναν τρόπο. Γι' αυτό και το τελευταίο βίντεο κλιπ αυτό, το Desert in Your Eyes, το γύρισα εκεί πέρα. Α, μπράβο, πολύ καλά έκανες. Επίσης, το Desert in Your Eyes, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και λίγο εικόνα. Έχω, είναι τρομερό το βίντεο κλιπ. Σε ζευγάρι μεγάλης ηλικίας. Ναι, γιατί και εγώ πλέον είμαι μεγάλης ηλικίας. Δεν ξέρεις κάτι. Δεν εύκολα δεν δείχνουμε ανθρώπους μεγάλους ερωτευμένους σε ηλικία. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι ερωτευμένοι, είναι άνθρωποι που είναι μαζί, όπως τυχαίνει σε ανθρώπους που είναι, περιγράφει μια μακροχρόνια σχέση ενός ζευγαριού, το οποίο παλεύει μέσα από αυτό να κερδίσει τα πάθη του, τα ένστικτά του. Ναι, και στο τέλος δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα υπάρχει happy end. Είναι γι' αυτό σου λέω ότι μιλάς συναισθηματικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός θα μπορούσε να έχει φτιάξει, ας πούμε, εδώ που βλέπω που αγκαλιάζονται δύο μεγάλοι άνθρωποι. Με πιάνει εμένα. Όχι γιατί είμαι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά γιατί βλέπεις πώς είναι η ζωή. Δηλαδή, ένας άλλος καλλιτέχνης θα μπορούσε να βάλει ένα νέο ζευγάρι. Εντάξει, είσαι ρεαλιστής, αλλά είσαι και κάπως εθεροβάμων ταυτόχρονα. Έχεις και τα δύο. Και στη μουσική σου, η οποία είναι, σε ταξιδεύει, δεν απαραίτητο ότι είναι γήινη η μουσική σου. Και να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι μου, είναι γνωστοί μου. Αλήθεια. Δεν πρόκειται για ηθοποιούς, δηλαδή πρόκειται για ανθρώπους δικούς μου που μου κάνανε τη χάρη, με βοηθήσανε. Αλλά φιγούρες που είναι σπάνιες. Ζευγάρι, είναι. Όχι, δεν είναι ζευγάρι. Όχι. Οι γονείς σου. Θα τους βάλω και αυτούς να παίξουν κάποια στιγμή. Ναι, ζουν εκεί. Τους έχω βάλει εξώφυλλο στο τρίτο μου άλμπουμ. Ζουν εκεί. Ζουν εκεί, ναι. Έχεις δει, ας πούμε, μεγάλο έρωτα των γονιών σου μεταξύ τους? Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου δηλώνει ακόμα ερωτευμένος, αλλά το λέει επειδή του αρέσει να, γενικά να βάζει λίγη σάλτσα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ερωτευμένοι. Σίγουρα είναι, δεν μπορούν να είναι χωριά. Βέβαια. Οι γονείς σου έρχονται να σε δουν στις συναυλίες? Δηλαδή, τους όποτε πάω Θεσσαλονίκη, έρχονται. Παλιότερα η μητέρα μου κατέβαινε και Αθήνα, μου έκανε τέτοιες εκπλήξεις. Τώρα δεν μπορούν, είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Τους παίρνεις σαν παράδειγμα στο να γράφεις μουσική? Παράδειγμα... Σαν, ας πούμε, ρε παιδί μου, έμπνευση. Παράδειγμα σαν έμπνευση. Δεν είναι ότι θα πάρω τα πρόσωπά τους, είναι ότι θα πάρω τις στιγμές που όταν θα ανατρέξω πίσω κυρίως στο παρελθόν, θα υπάρχουν και αυτοί μέσα. Δηλαδή...
Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ναι. Μπορείς να γράψεις χωρίς τα βιώματά του ένας καλλιτέχνης. Αυτό δεν είμαστε, τα βιώματά μας. Εγώ ανατρέχω συνήθως στο παρελθόν, γιατί εκεί βρίσκω πράγματα τα οποία φαντασιώνομαι κάπως αλλιώς και θέλω έτσι να είναι το μέλλον μου, δηλαδή. Multicolor, αυτό που είπαμε, πολύχρωμο. Μ' αρέσουν τα χρώματα. Βέβαια, πάντα σε αρέσει. Πάντα φοράς και πάντα ακόμα είσαι... Ακόμα και σήμερα, δηλαδή με αυτή τη μέρα, λέω χρώμα. Νομίζω από τα πρώτα σου κομμάτια δεν ήταν η διασκευή ενός τραγουδιού του Σπανού. Όχι, το Σπανό τον πείραξα μετά από 13 χρόνια που ασχολούμαι με τη μουσική. Αλήθεια, Και τώρα, δηλαδή, το έκανα πριν 1,5 χρόνο. Τραγούδησε η Μαρία Παπαχάραλα. Μαρία Παπαγεωργίου. Μαρία Παπαγεωργίου. Πω, τι έχω πει. Εντάξει, δεν πειράζει. Και η Άννα Μαρία Παπαχάραλα. Ωραία, θα ήταν η Μαρία Παπαχάραλα. Φιλιά στη Μαρία. Ήταν η στροφή και τα ακούσματα που είχα στο Βερολίνο όταν έφυγα το 2015, σε μία μαύρη περίοδο, όπως είναι περίπου το και τώρα, με σκοπό να κάνω κάτι άλλο μουσικά, όπου εκεί άρχισα να βλέπω ελληνικό κινηματογράφο, παλιά soft porn movies και όλα αυτά, και να ακούω και Σπανό και Πλέσα, οπότε σίγουρα και η αναζήτηση ήταν μέσα στα κομμάτια που άκουσα και εκεί έγραψα το ερώτικα και υπήρχε η αναζήτηση μέσα μου, όπου κάποια στιγμή αποτυπώθηκε. Μάλιστα. Πολύ ωραία δουλειά. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και φαντάζομαι ότι έχεις και ένα βάρος, να το πω, ευθύνη που ασχολείσαι με τέτοια κομμάτια. Το νιώθεις εσύ έτσι? Ποτέ δεν νιώθω. Δεν νιώθω. Ζητάω την άδεια πολύ ευγενικά, στέλνω το αποτέλεσμα. Μπορεί να αρέσει στον δικαιούχο που έχει γράψει τα κομμάτια, μπορεί να μην αρέσει. Έχει τύχει να μην αρέσει? Έχει τύχει, ναι, έχει τύχει κάτι να μην αρέσει, ωστόσο. Πήραμε την άδεια. Εντάξει. Πολύ. Ωραίος. Άντε, για σένα. Ωραίος, γιατί να είναι κάτι που δεν του αρέσει και να πει πάρτε την άδεια. Είναι υποκειμενικό. Πες μου για το Δάκη. Έκανες μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το Δάκη. Και σε μια περίοδο της ζωής του που δεν ήταν καλά. Με μια φωνή καμπάνα. Καμπάνα δεν θα πει τίποτα. Μια φωνή καμπάνα, έναν ακέραιο χαρακτήρα. Δεν είναι. Προσωπικά θεωρώ ότι πιο σημαντική συνεργασία με τον Δάκη, γιατί κάναμε σε εισαγωγικά και παρέα, γιατί κάναμε πολλές συναυλίες μαζί, γνωριστήκαμε. Για μένα αυτό ήταν όταν έγραψα το ερώτικα, έψαχνα έναν πρίγκιπα της τότε εποχής που θα τραγουδήσει ένα κομμάτι τη στιγμή συγκεκριμένα, την οποία δεν είχα γράψει για τον Δάκη, απλά εγώ δεν μου ταιριάζει δική μου φωνή. Οπότε ήθελα έναν τέτοιον άνθρωπο που να μεταφέρει την δεκαετία του 70 στο σήμερα. Και ο Δάκης για μένα ήταν ένας πρίγκιπας που ποτέ δεν κάηκε και θα έδινε αυτό που πραγματικά ήθελα. Πώς γνωριστήκατε, πώς τον πλησίασες? Πολύ εύκολα. Έπαιζε στο Τίκι, όπως έπαιζα και εγώ εκείνη την περίοδο, και ο Δημήτρης ο Βόγλης που έχει το Τίκι, του ζητάω το τηλέφωνο, λέω, τι άνθρωπος είναι ο Δάκης, μου λέει, γάμω τα παιδιά. οπότε, πολύ απλά, ένα email, ένα τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο γιατί email δεν τα έβλεπε ο Δάκης, του έστειλα το κομμάτι, στην αρχή δεν τρελάθηκε. Δεν πειράζει, το πίστεψα εγώ πάρα πολύ το κομμάτι. Και πώς τον έπεισες τελικά? Τον έβαλα στο στούντιο, έκανα την παραγωγή, του το έστειλα, του άρεσε και από εκεί και πέρα δεν με δυσκολύψε καθόλου. Ήταν πολύ εύκολο στη συνεργασία. Μου λες, όταν γυρίσατε το βίντεο κλιπ, τον έχετε πολύ θολό, πολύ σκοτεινό, πολύ κρυμμένο. Δεν ήταν πολύ καλά? Δεν ήταν πολύ καλά. Ήταν η περίοδος όπου τότε μάλλον πρέπει να ήταν... Μέχρι να έχει πρωτοεμφανιστεί το πρόβλημα, γιατί παίζαμε και στο Τίκι, έπαιρνε μια χημειοθεραπεία. Αλλά παρόλα αυτά, όταν τραγουδούσε, ήταν άλλος άνθρωπος. Ναι. Δεν θέλαμε να βγάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φαίνονται τα χρόνια του. Θέλαμε να κάπως να τον προστατεύσουμε στο βίντεο κλιπ. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Δεν ήταν ότι ήταν χάλια, δεν μπορούσε. Δεν μου λες, το κάνατε και στα γαλλικά? Το κάναμε και στα γαλλικά γιατί ήταν επιθυμία του Δάκη. Μου λέει μινιμαλούδι μου, έτσι μου λέγε. Έτσι την κατάληξη μου την κράτησε το ούδι. Ναι. Μου λέει να το κάνουμε και στα γαλλικά. Έχω ένα φίλο που θα μας κάνει μια καλή απόδοση. Λέω, τι θες Δάκη μου, το κάνουμε και στα γαλλικά. Αλήθεια, το μισό μινιμάλ είναι από το κανιμπάλ? Όχι, δεν είναι κύριος και απλός, αλλά είναι και, έχω πάρει και από το φυσίκ, δηλαδή, ότι σωστά. Δεν είμαι και 2 μέτρα. Μου θύμισε δεν αυτό είσαι το μήνυμα, όμως, έτσι όπως δίνεσαι και εμφανίζεσαι, καθόλου μήνυμα. Έγινε μάξιμα. Έγινε μάξιμα, δεν εννοείται. Αυτό το βίντεο κλιπ με το Δάκη μου θύμισε λίγο το τελευταίο βίντεο κλιπ με το Freddie Mercury. Την ίδια μελαγχολία έχει. Αλήθεια, γι' αυτό ανέφερες το ότι συγκίνησε. Ναι, με συγκίνησε πάρα πολύ. Ίσως μάλλον είναι και ότι
πλέον εντάξει, έχει φύγει και από τη ζωή και αυτό είναι πιο. Που για μένα είναι ακόμα σαν να. Σίγουρα δεν μιλάμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν το θυμάμαι με λύπη. Το θυμάμαι με πολύ χαρά. Και όταν παίζουμε κομμάτια στις συναυλίες μας, επειδή παίζουμε και το τόσα καλοκαίρια, γιατί το αγαπήσαμε κι εμείς αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν υπάρχει δηλαδή κάποια βαθιά συγκίνηση. Υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και τρυφερότητα του κόσμου απέναντι στο Δάκη. Έτσι πάντως, εσύ με τα mail και με τα τηλέφωνα δικτυώνεσαι και με τη Δήμητρα Γαλάνη το ίδιο έκανε. Γενικά δεν έχω ταμπού, επειδή είμαι ανεξάρτητος, δεν ανήκω σε κάποια εταιρεία. Έχω το θάρρος, το θράσος από μικρός να πω ότι χτυπούσα πόρτες όπου με ενδιαφέρε κάτι και ζητούσα πολύ ευγενικά αν θέλει κάποιος να συμπράξει μαζί μου. Πώς θα του πεις όχι και, τώρα, ας πούμε, σε ένα mail απάντησε η Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα ήταν τότε στην επιτροπή του Music Sound Wave που έγινε, Coca-Cola Sound Wave που έγινε το 2007, όπου συμμετείχα και εγώ. Ήταν στην επιτροπή, οπότε υπήρχε μια πρώτη επαφή και γνωριμία. Δεν ήταν ότι κάποιος άγνωστος χτύπησε την πόρτα. Και σε ποια συναυλία του ΜΟΠ, ποια χρονιά ήταν που ήσουν? 2011, στο θέατρο Γης. Στο θέατρο Γης. Το 10. 11. Το 11. Να που λέει ότι έχει θάρρος. Το 11, ε. Επίσης εκεί είχα ζητήσει εγώ, μόλις έμαθα ότι Μόμπι, θέλω παιδιά να ανοίξω τη συναυλία του. Γιατί και σου είπανε πάρτο. Μου είπανε πάρτο, ναι. Ζητάς δηλαδή. Ζητάω, ναι. Ζητάς και πολύ καλά κάνεις. Όπου με ενδιαφέρει, ζητάω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μα ζήτα και θα λάβεις. Διότι αν δεν ζητήσεις, πού θα ξέρει ο άλλος ότι το θέλεις. Αυτό είναι κάτι. Αλλά πώς ξεπερνάς, γιατί υπάρχει και ένα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μια ντροπή ή μια. Δεν ξέρω. Δεν νιώθω συστολή. Ντροπή. Δεν νιώθω ντροπή. Αν πρέπει να πειθώ σε κάποιον με τη στοιχειώδη ευγένεια. Γιατί να ντραπώ. Το λέω γιατί πολλά παιδιά μπορεί να γράφουν μουσική και να ντρέπονται να στείλουν το κομμάτι τους. Εμένα πάντως όποιος μου στέλνει, γιατί μου στέλνουν, επειδή έχω και ένα label που διαχειρίζομαι τη μουσική μου, στέλνουν πάντα απαντάω, πάντα ευγενικά. Είτε θα πω όχι, είτε θα πω ναι, είτε θα δώσω μια συμβουλή, αν μπορώ. Ωραία, και γι' αυτό τολμάς, δηλαδή έπαιξες, ας πούμε, support στον Μόμπι, αλλά έψαξες να το βρεις στο καμαρίνι, τι και ας μην επιτρεπότανε. Αυτό είχα πάει με την κοπέλα μου και είχαμε πάει και κάποια CD, οπότε θέλαμε οπωσδήποτε να του δώσουμε κάτι. Και αυτό βοήθησε περισσότερο η κοπέλα μου που τον ξετρύπωσε στα καμαρίνια σε εισαγωγικά, όπου έκανε άνθρωπο στη γιώκα του. Χτυπήσαμε, μας δέχτηκε μετά και προς τιμήν του άκουσε τη συναυλία, άκουσε το opening act και έκανε ένα πολύ ωραίο tweet με πολύ καλά λόγια αναφερόμενο σε μένα και στη μουσική. Και ήταν εντάξει, εγώ έλειος ένα. Αχ, τρελαίνε. Έτσι. Έκανε τη γιόγκα του πριν τη συναυλία ο Μόμπι, ε. Έκανε, ναι. Κάνουν τέτοια αυτοί οι σπουδαίοι. Ποιος ξέρει, εντάξει, ο καθένας μια ισορροπία. Όταν είσαι σε ένα tour, φαντάζομαι μέρα παραμέρα και παίζεις, κάπως θέλεις να βρεις ένα balance. Εγώ τον είχα δει το Μόμπι σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη 4 ώρα το πρωί και έτρωγε. 4 το πρωί. Ναι. Τι έτρωγε, δεν τα άνθρακες. Ήταν τότε που ήταν η Party Animal. Θα πρέπει να ήταν το 2003. Οκ. Ποιος ξέρει, άμα τελειώνει τη συναυλία, μέχρι να πας, να ηρεμήσεις, δεν θα φας. Καλά, δεν νομίζω ότι έκανε συναυλία. Εσύ τι έκανε στο εστιατόριο 4 το πρωί. Έτρωγα. Να σου πω, τώρα στον Καζάρτε τι κάνετε? Τώρα στον Καζάρτε αρχίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, λίγο μουδιασμένα, αλλά οκ, θα το ξεπεράσουμε. Περίεργο, ανάμεικτο, πρώτη φορά δηλαδή ένιωθα κάπως έτσι. Τώρα θα επαναλάβουμε 7 Απριλίου, έχουμε την Παρασκευή. Κάτσε να σημειώσω, 7 Απριλίου, Παρασκευή. Ναι. Θα έρθετε. Αμέ. Αχ, τέλο, πολύ το τέλο, το τέλο. Okay. 7 Απριλίου. 7 Απριλίου, Παρασκευή και μετά θα συνεχίσουμε μετά το Πάσχα από το Λεμαίδα. Θα πάμε Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 8 Μαΐου. Δυστυχώς. Θα ήταν ωραία να ήρθε και ο Δάκης, γιατί είναι και η γενέτειρά του. Ήταν από την Αλλά, ναι. Ή από το Κάιρο. 8 Μαΐου. 8 Μαΐου, γιατί δώσαμε σε ένα συγχρονισμό το προηγούμενο, ένα κομμάτι από το προηγούμενο άλμπουμ, το Ιστέρια, που έχει ανατολίτικα στοιχεία και θα βάλω μάλλον αυτό. Είναι υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Ή αυτό ή εκείνο. Τα έχει διαλέξει, θα βάλει. Λοιπόν, οπότε έχουμε Γκαζάρτε μόνο 7 Απριλίου. Γκαζάρτε 7 Απριλίου για τον Απρίλιο και μετά θα συνεχίσουμε το Μάιο. Τέλεια. Θα κάνουμε μία φορά το μήνα. Πολύ μία φορά το μήνα. Έτσι λίγο ξέρεις, να μην ούτε να βαριόμαστε ούτε να μας βαριούνται. Να υπάρχει αέρας. 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 Ωραίο. Λοιπόν, αγαπημένε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία και κάθε στιγμή να είναι μία έμπνευση για σένα. Επίσης. Και εσείς καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την αύρα και την ευγένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.